Άγχος, μια λέξη που μας απασχολεί πάρα πολύ τελευταία και πάρα πολλούς. Άγχος είναι αυτή η ένταση που νιώθουμε, αυτή η αίσθηση απειλής, αυτή η αναμπουμπούλα όταν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, όταν αντιμετωπίζουμε τη ζωή έτσι με μια αυξημένη ταχύτητα, με αυξημένες απαιτήσεις απέναντι στους άλλους, στον εαυτό μας. Άγχος είναι ο λόγος που μπορεί καμιά φορά να έχουμε προβλήματα στη σχέση μας με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με τις απαιτήσεις, τις συνθήκες, τη δουλειά μας, τους συνεργάτες, οποιονδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι το άγχος είναι ένα πολύ παλιό αντανακλαστικό που είχαμε όταν μας απειλούσε κάτι σε επίπεδο ζωής-θανάτου. Το είχαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι όταν τους απειλούσε ένα άγριο θηρίο, ένα τέρας, όταν έπρεπε να ανταποκριθούν σε κακοκαιρίες, σε κακές συνθήκες ζωής, την επιβίωσή τους. Τότε είχε λόγο όλη αυτή η ένταση, όλη αυτή η ανάγκη να επιβιώσει κανείς, να επικαλεστεί ένα αντανακλαστικό. Στην εποχή μας έχει παραγνωριστεί λίγο το θέμα και αγχωνόμαστε για πράγματα που ίσως είναι λίγο ευτελή, λίγο διαφορετικά, μικρότερης αξίας, μικρότερης σημαντικότητας. Πάμε δηλαδή να γενικεύσουμε αυτή την ανάγκη επιβίωσης, να επικαλεστούμε την ίδια απάντηση που έχουμε όταν κάτι μας απειλεί σε επίπεδο ζωής-θανάτου και όταν έχουμε να ανταποκριθούμε σε απλές καθημερινές υποχρεώσεις με άλλους ανθρώπους, στη δουλειά μας, στο δρόμο, όταν μου τζώνει ένας τον άλλο στο δρόμο, Φερρυππίν. Οπότε, άγχος θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι το οποίο υπερχρησιμοποιείται, υπερενεργοποιείται όταν δεν χρειάζεται σήμερα. Ωραία ερώτηση. Να δούμε αν θα είναι ωραία και απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι όταν προβληματιζόμαστε πάρα πολύ, όταν κάνουμε αυτές τις σκέψεις, τις περιέργειες, όταν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ, δεν ξέρω αν λύνουμε ή δημιουργούμε προβλήματα. Αν επιτείνουμε δηλαδή την ίδια την αιτία που μας κάνει να σκεφτόμαστε. Σκεφτόμαστε ούτως ή άλλως περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και μερικές φορές κάνουμε και τη ζωή μας πολύπλοκη, ίσως για να μην αντιληφθούμε ή γιατί φοβόμαστε να αντιληφθούμε πόσο απλά είναι τα πράγματα και πόσο οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο έντονες. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και αγχώνονται για το θάνατο. Αντιμετωπίζουν το τέλος της ζωής σαν κάτι που θέλουν να αποφύγουν, κάτι που δεν μπορούν να διαχειριστούν. Το θέμα ίσως να μην είναι ο θάνατος, να είναι η ίδια η ζωή. Πόσο ήδη μπαίνουμε στη διαδικασία να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες, να ζήσουμε κάποιες εμπειρίες, να προχωρήσουμε και να ικανοποιηθούμε. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνει η ζωή, μετά αγχωνόμαστε με το τέλος αυτής ή με το τέλος της ευκαιρίας που έχουμε να έχουμε κάποιες εμπειρίες. Από την άλλη, θα έλεγε κανείς ότι η αντιμετώπιση του άγχους, η πρόληψη του άγχους έχει να κάνει και με την διαχείριση του εαυτού. Δηλαδή, πόσο ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος με το ποιος όντως είναι, να βλέπει με τα δικά του μάτια και όχι με τα μάτια των άλλων. Πολλές φορές μπερδευόμαστε, οι απαιτήσεις συχαίονται και αυτό όλο μας αγχώνει γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε ρόλους, ίσως μόνο στις δικές μας ανάγκες, όταν και αν τις ανακαλύψουμε.